καθαρίστηκε και ο βυθός που είναι κάτω από το ξενοδοχείο, αλλά και η παραλία. Ήταν εκεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανάπτυξης, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Αθάνατο. Ήταν εκεί πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ήταν εκεί ο Σύλλογος Αλιέων. Έτσι δεν είναι, κύριε Αθάνατε, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και τα πλημμύρα του Σάββατο ξεκινήσαμε αυτή την ωραία δράση που την κάνουμε κάθε χρόνο και φέτος είναι η δεύτερη που κάνουμε στη Μεγάλη Παραλία εμείς. Δεν περιμένουμε να πούμε παγκόσμιο ημέρα για να κάνουμε καθαρισμούς. Mm-hmm. Περιμένουμε τους τουρίστες μας και τους ξένους και πρέπει να είμαστε καθαροί πριν να έρθουν οι μεγάλες αυτές οι ημέρες. Mm-hmm. Ωραία. Ναι. Η δεύτερη δράση λοιπόν ήταν που εσείς τώρα συμμετείχατε χθες στη δράση αυτή που διοργάνωσε το ξενοδοχείο, αν το κατάλαβα σωστά. Ναι, Κρέτα. Πάντα το στηρίζουμε και μας στηρίζει και αυτός. Κάναμε μαζί όλη αυτή τη δράση. Καθαρίσαμε για άλλη μια φορά τη Μεγάλη Παραλία. Εμείς από τη μεριά της Τεριάς, οι δίαιτες που στεγάζονται εκεί στο ξενοδοχείο, καθαρίσαν το βυθό. Και αυτή είναι μια πολύ φοβερή δράση, διότι ό,τι έχει πάρει ο αέρας που υπάρχει εδώ στην περιοχή και σε λίγες, ας πούμε, κατά λίγες μέρες το χρόνο, αλλά είναι, το κατεβάζει ό,τι και να έχει παραλία, ό,τι αυτό το βάζει στη θάλασσα. Λοιπόν, πρέπει να καθαριστεί και το βυθό της θάλασσας, να έχουμε μια φοβερή παραλία, φοβερή θάλασσα μέσα που να έλκει τον κόσμο. Να έλκει τον κόσμο. Φτάνει που την έχουμε αφήσει στα λέει του Θεού και τη Μεγάλη Παραλία και τη θάλασσα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, το Diving Center, αν δεν κάνω λάθος, καθάρισε το βυθό. Εκεί τα παιδιά, οι δίτες εκεί που στεγάζονται στο ξενοδοχείο. Εμείς πήγαμε με τα μέλη του συλλόγου μας. Όσα μπορούσαμε να μαζέψουμε, γιατί πρόσκληση ήταν τελευταία ώρα, τελευταίες μάλλον μέρες. Ήτανε, ξέρεις, εργάζονται τώρα το καλοκαίρι περισσότεροι, αλλά δόξα τω Θεώ πάντα έρχονται από μικρά παιδιά μέχρι και μεγάλοι. Μάλιστα. Για να βοηθήσουν σε αυτή τη δράση. Και ξαναλέω ότι πάντα πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα, να καθαρίσουμε την περιοχή μας, να βοηθάμε, διότι να μην το περιμένουμε από τον άλλο. Να πούμε όμως ότι σημαντικό είναι το ότι λαμβάνουν μέρος και παιδιά σε όλη αυτή τη διοργάνωση, να το πούμε, γιατί καλό θα ήταν να μην υπάρχουν σκουπίδια να μαζέψουμε. Είτε από τη θάλασσα είτε από τη στεριά. Ναι. Τα ευρήματα, πρόεδρε, τι βρήκατε? Τα ευρήματα ήταν, εντάξει, δόξα τω Θεώ, λέω, ήταν πολύ, πολύ λίγα τα ευρήματα. Από ξύλα μέχρι σακουλίτσες, μέχρι κουκάλια, εντάξει, τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Ήταν δεύτερη δράση, γιατί δεν ήταν πολλά τα σκουπίδια, ήταν άλλες φορές. Όλα καλά. Ωραία. Γιατί είναι και το ξενοδοχείο γεμάτο από ό,τι είδαμε. Και προσβάσιμο, βέβαια, μπορούμε να κάνουμε και εμείς το μπάνι μας και να απολαύσουμε και το. Μας την κίνησε κυρία Μαρία, τα μικρά παιδιά του ξενοδοχείου. Δεν ξέρω αν τα είδατε. Τουρίστες. Τα ξένα παιδιά. Ναι. Τα είχαν πάρει ανηματέρ, τους είχαν βάλει γαντάκι και καθαρίσανε την παραλία. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό. Έτσι πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Να δούμε από μικρά, από πώς είναι τα παιδιά μας μικρά, να τους δίνουμε να πρέπει η περιοχή να είναι καθαρή. Για πόσο παρακαθαρή, να μην ρυπαίνουμε εμείς τον τόπο μας, τον τόπο που ζούμε, τον τόπο που αναπνέουμε. Γιατί περνάμε και μηνύματα έτσι, όταν ένα παιδί κάθεται και καθαρίζει μια παραλία, αποκλείεται μετά κάποια στιγμή να πετάξει κάτι στην παραλία που βρίσκεται, πόσο μάλλον να δώσει και την αφορμή να μην γίνει και από άλλους αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο έχετε να προσθέσετε εκεί στο σύλλογο. Όλα καλά? Πάτε καλά? Έχουμε ένα. Λίγο μα. Αυτό ο Δήμο κοιτάζουμε τώρα να κάνουμε. Ο Δήμο. Με το Δήμο. Ένα υπόπτωρο μα έχει χαρίσει μια τοπικότητά μα εδώ στο Δήμο. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Το οποίο αυτό το κομμάτι θα το φτιάχνει τώρα ο Δήμο για να τοποθετήσει με του κάδου που είναι σε στάση απέναντι εκεί που στο Κορύβα. Που δημιουργείται ένα κομπούζιο με τα σκουπίδια.
Δηλαδή τι θα φτιάξετε, ξύλινα, τι θα φτιάξετε, ξύλινα έτσι, σε κατασκευές, να μπει μέσα ο κάδος, πώς όταν ο άνθρωπος είναι ασυνείδητος, ό,τι και αν του κάνεις, είναι βορολάδρο. Όταν έχει συνείδηση πάνω του και ο κάδος να υπάρχει και το πλαίσιο να υπάρχει, θα το τοποθετήσει εκεί που πρέπει. Γιατί είδα ορισμένα πλαίσια που έχουν κατασκευάσει σε διάφορα χωριά, να είναι έξω από το, να είναι η κάδη έξω από το πλαίσιο και μέσα από το πλαίσιο γεμάτο σκουπίδια. Μάλιστα. Οπότε σε συνεργασία με το Δήμο, δηλαδή φτιάχνετε κάτι προκειμένου. Να τοποθετηθούν εκεί πέρα οι κάδοι, οι πολλοί που είναι εκεί στη στάση στο κολλήμα απέναντι, για να ξεμπλοκάρει αυτή η δουλειά που φαίνεται εκεί πέρα. Το άσχημο που φαίνεται, το παίρνουν φωτογραφία οι τουρίστες δίπλα στη στάση. Αυτό το πράγμα δεν τα θέλουμε. Και τα σκουπίδια τα ρίχνουμε μέσα στους κάδους, όχι στις ξυνήνες κατασκευές. Ωραία. Θα περνάει το απορριμματοφόρο μέσα από το οικόπεδο, να παίρνει τους κάδους να μην ενοχλεί καθόλου τίποτα. Ούτε να ενοχλούνται οι ανθρώποι που περιμένουν το λεωφορείο. Ωραία. Από τις μυρωδιές. Μάλιστα. Ωραιότατα, Πρόεδρε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε. Πάντα έτσι δυναμικοί είστε σε όλες τις δράσεις συμμετέχετε. Να είστε καλά. Συμμετέχουμε και βοηθάμε. Ναι, και βοηθάμε. Ό,τι άλλη βοήθεια θέλουμε κι εμείς από, από την πολιτεία μας. Ωραία, να είστε καλά. Την καλή... Να με πυροβολούν. Ποιος σας πυροβόλησε? Πολύ, πολύ. Άλλωστε από το εταιρικό κράτος μέχρι πιο μικρούς. Εντάξει. Αντέχουμε, αντέχουμε. Ναι, αυτό είναι το θέμα, γιατί λίγο πολύ, ναι. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλά, κυρία Μαρία. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κύριε Θανάτα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τη δράση αυτή στο Sunshine Creta, που διοργανώθηκε μέχρι και τα μικρά τουριστράκια, τα πιτσιρίκια εκεί πήραν μέρος και καθάριζαν. Είναι αδιανόητο να έρθεις από μια χώρα η οποία είναι πολύ αυστηρή σε σχέση με τα σκουπίδια και σε σχέση με την καθαριότητα της πόλης και να πηγαίνεις ταξίδι σε μια άλλη χώρα τόσο όμορφη και να κολλάς τα σκουπίδια είτε στην παραλία είτε στη θάλασσα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή είναι η... δεν θα έπρεπε να είναι η εικόνα που θα φεύγει ο τουρίστας από εδώ. Πρέπει να είσαι σε μια καθαρή πόλη, σε μια καθαρή θάλασσα, σε μια καθαρή αμμουδιά.